των οικισμών. Καλαμίτσα, Μισόλαμιτσα, καλό. Μια επιστολή θα σας διαβάσω. Έχετε και μια επιστολή. Μπορείτε στη συνέχεια της παραδόσης του Προεδρείου. Σύντομα, αν μπορείτε. Αν και το θέμα για εσάς είναι, σας περιορίζουμε το χρόνο ομιλίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Βουλευτάκη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, επειδή τα γεγονότα φαίνεται πως μας βρίσκουν όλους ή σχεδόν όλους απροετοίμαστους, και λέμε σχεδόν όλους γιατί κάποιοι και έβαλαν το χεράκι τους για να είμαστε όλοι εδώ σήμερα, και μάλλον συνεχίζουν να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, θα θέλαμε μέσα από το χώρο αυτό της δημοκρατίας, όπου όλα συναποφασίζονται με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ως κάτοικοι των τριών σεισμόπληκτων οικισμών του Καλαμιτσίου, του Καλοχείου και του Μεσολάκου Βρεβενών, να σας ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Η επωνομαζόμενη ως τοποθεσία Πατώματα έχει ονοματεπώνυμο και δεν είναι άλλο από με την κατάσταση των χωριών μας, την οποία περιμένουμε στοϊκά εδώ και 21 ολόκληρα χρόνια μετά από το σεισμό των 6,6 Ρίχτερ της 13ης Μαΐου 1995. Φαίνεται πως κάποιοι που δυστυχώς για εμάς έχουν ονοματεπώνυμο το αγνοούν επιδεικτικά και προγραμματίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Η ατυχής, και δεν ξέρουμε αν ήταν και τυχαία πρόταση του Δημάρχου Βρεβενών κ. Βασταμάνη, στις 2 Απριλίου στην Κοζάνη προς τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Μπουρουγλή να προτείνει το χώρο μας αυτό ως χώρο φιλοξενίας, είτε ως προσωρινό, όπως ο ίδιος λέει με τα επιτάσεις τώρα, είτε αφού πρώτα έκανε τη ζημιά, είτε ως μόνιμο λοιπόν και πρότυπο, όπως διατράνωσε και όπως ακούω συνεχίζουν επιμένουν σε αυτό ο κύριος και εκπρόσωπος του συντονιστικού για το προσφυγικό, ο κ. Γιώργος Κυρίτσης, μας αναγκάζει όλους εμάς να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη αυτού του οικισμού. Δύναμή μας είναι οι αποφάσεις με τις οποίες δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος και με τις οποίες θα προσφύγουμε όχι μόνο στη δικαιοσύνη, αλλά εάν είναι εφικτό και σε θεσμούς της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί με χρήματα του ΕΣΠΑ κατασκευάστηκαν όλα τα έργα για να πάνε οι δικαιούχοι των τριών σεισμόπληκτων χωριών μας. Και εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί κάποιοι, τόσο από το Δήμο Βρεβενών όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προτρέχουν μάλλον για να δικαιολογήσουν είτε την πρόταση που έκανα, είτε τις όποιες βλέψεις έχουν για αυτόν τον χώρο. Κύριοι, ξεκαθαρίζουμε ότι οι δικαιούχοι δεν είναι μόνο όσοι δεν έχουν κάνει χρήση των σεισμοδανείων ή της κατασκευής των συμβατικών σπιτιών από τα τρία χωριά, αλλά και όσοι έχουν και είχαν περιουσία, είτε αυτό λέγεται σπίτι, είτε οικόπεδο, άσχετα αν έκαναν χρήση κάποιου σεισμοδανείου. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αποφάσεις με τις οποίες αυτός ο χώρος δημιουργήθηκε. Οι πρόσφατες δηλώσεις του κύριου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρου Καρυπίδη, που έγιναν παρουσία του Δημάρχου Βρεβενών, κυρίου Γιώργου Δασταμάνη, και του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη Βρεβενών, κύριου Βαγγέλη Σιμανδράκου, ότι δικαιούχοι για τον οικισμό είναι μόνο 92 άτομα, ενδεχομένως και λιγότεροι. Συγγνώμη, και λιγότεροι, και έτσι μπορεί να γίνει χρήση για τα υπόλοιπα οικόπεδα, όχι μόνο μας εκπλήσει, αλλά και μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Δεν έγιναν τυχαία, κύριε Δασταμάνη, γιατί διαφορετικά θα αντιδρούσατε μπροστά στην παραποίηση των στοιχείων που πραγματικά ισχύουν για τους δικαιούχους. Και αν πραγματικά πιστεύετε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέτε και από τον κύριο Καρυπίδη, να το πείτε εδώ και να δεσμευτείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αλήθεια που είναι μία και μοναδική. Και για να σας υπενθυμίσουμε, επειδή το κράτος και υπόσταση έχει και συνέχεια, μην ξεχνάτε ότι στη θητεία σας ως Αντιπεριφερειάρχης Βρεβενών έγινε η ένταξη του έργου στο ΕΣΠ. Επομένως, γνωρίζατε και γνωρίζετε όλες τις παραμέτρους και τις διαστάσεις του θέματος. Αν η άγνοια των νόμων δεν δικαιολογείται από έναν απλό πολίτη, πόσο μάλιστα από έναν εκπρόσωπό τους. Μην ξεχνάτε μάλιστα ότι έξω από το γραφείο σας, κύριε Δήμαρχε, έχετε στον τοίχο κρεμασμένο και κορνιζωμένο ένα τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει το χώρο που έχει το ονοματεπώνυμο «Χώρος με την κατάσταση των σεισμόπληκτων Καλιμτσίου, Καλοχείου και Μεσολάκου Βρεβενών». Αλήθεια, έχετε κανένα δικαίωμα να κάνετε τη διαφορετική αυτή πρόταση για το χώρο? Ή είχατε κάποιο δικαίωμα να βάλετε σε εμάς όλους τους κατοίκους αυτών των τριών οικισμών σε νέες περιπέτειες? Αν είναι έτσι, μάλλον θα πρέπει και εμείς τελικά να πάρουμε τον δρόμο της προσφυγιάς, μήπως και καταφέρετε να ασχοληθείτε επιτέλους μαζί μας, εσείς και η περιφέρεια και η πολιτεία για την αποκατάστασή μας. Θα περιμέναμε από εσάς, κύριε Δήμαρχε, να ασκείτε πίεση στην περιφέρεια για να κληρωθούν επιτέλους τα οικόπεδά μας στο νέο οικισμό και στην πολιτεία για να κατασκευαστούν και τα συμβατικά σπίτια όσων δεν έχουν κάνει χρήση των δικαιωμάτων τους. Και όχι αυτή την ατυχή
πρόταση που κάνετε στον κύριο Κουρουμπλή. Έχετε όλο το περιθώριο, εάν πλέον υπάρχει αυτό το περιθώριο, δεν γνωρίζω, να διορθώσετε το σφάλμα σας και προς Θεού να μην μας αναγκάσετε να φανούμε στην κοινή γνώμη είτε ως ξενοφοβικοί είτε και ως ρατσιστές απέναντι στους πρόσφυγες, με την αντίθεσή μας σε αυτή τη δημιουργία του πρότυπου κέντρου φιλοξενίας προσφύγων στη θέση πατώματα Βρεβενών, γιατί φαντάζομαι ότι πάνω απ' όλα προέρχει η δική μας ηθική αποκατάσταση. Γιατί δυστυχώς κάποια από τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα έφυγαν από αυτόν τον κόσμο χωρίς να δουν το νέο χωριό. Μη μας στερήσετε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μη μας στερήσετε αυτή τη χαρά να δούμε να πληρώνετε ένα όνειρο 20 χρόνων και. Σας ευχαριστώ πολύ.